και δίδεται η εκκίνηση. Και έφυγε η Σοσούντιο από μέσα, πιο μέσα ο Νέξιουμ, απ' έξω η Λαμάγκα, πιο έξω έρχεται ο Καϊράν και θέλει να βγει στο κεφάλι, πιέζει, περνάει μπροστά. Καϊράν βγαίνει στο κεφάλι, Σοσούντιο με Μισαμπί να ακολουθούν στο κάγκελο Νέξιουμ, απ' έξω η Κορεντίν, ανάμεσά τους η Λαμάγκα, πιο πίσω Μαριάννα μου στην τελευταία θέση έχει μείνει ο Αστρέος. Με Σοσούντιο από μέσα και απ' έξω τον Καϊράν. Καϊράν και Σοσούντιο. Μισαμπίνα στην τρίτη θέση. Καϊράν, Σοσούντιο, Μισαμπίνα. Λαμάγκα, Κορεντίν, Μαριάννα μου, Νέξιουμ έχει υποχωρήσει στην πρώτη τελευταία θέση. Αστρέος τελευταίος προσπαθεί να ανέβει. Καϊράν και Σοσούντιο. Μισαμπίνα πλησιάζει. Καϊράν, Σοσούντιο και Μισαμπίνα. Καϊράν και Σοσούντιο, Μισαμπίνα που έρχεται. Καϊράν που έχει ένα προβάδισμα απ' έξω, βέβαια έχει έρθει και η Μισαμπίνα. Καϊράν και Μισαμπίνα. Καϊράν θα κρατήσει την πρωτοπορία, θα πάρει την νίκη. Καϊράν την νίκη. Μισαμπίνα στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση στο Σούντιο. Τέταρτη η Λαμάγκα. Πιο πίσω Αστρέος, Κορεντίν, Νέξιουμ και Μαριάννα μου. Καϊράν. Κεφάλι και τέρμα. Εδώ τον βλέπετε, ενώ εδώ σταμάτησε λίγο μετά τον τερματισμό, σταμάτησε η Μαριάννα μου, αφύπευσε ο Γιώργος ο Μερσινιάς. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον νικητή, η Μισαμπίνα στη δεύτερη θέση και πιο πίσω. Από μέσα είναι η Σοσούντιο, απ' έξω είναι η Λαμάγκα. Εδώ θα δείτε τη Σοσούντιο και τη Λαμάγκα. 7, 5, 2 και 8. Ο κύριος Κρητικός είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Τη θέλατε, νομίζω, αυτή τη νίκη. Ο Καϊράν επίσης φαίνεται ότι ήθελε και την προηγούμενη κούρσα για να φτάσει στη νίκη αυτή τη φορά πρωτοπόρος από την αρχή και να κρατήσει μέχρι το τέλος. Θέλαμε την νίκη για το Καϊράν. Τουλάχιστον να ευτυχήσει ο κύριος Αεροπόρος που σε όλη του την υποδρομιακή καριέρα έχει άλογα πάντα νικητές. Να μην φύγει με μέδεν. Ήταν μια κούρσα στα λίγα μέτρα. Ο Καϊράν ευνοήθηκε γιατί είναι πάρα πολύ καλό άλογο. Απλά υπάρχουν ορισμένα προβληματάκια που στα πιο πολλά μέτρα δεν του επιτρέπουν να δείξει την πραγματική του αξία. Ευτυχήσαμε, πήραμε την νίκη, αφιερωμένη όπως πάντα στον ιδιοκτήτη τον κύριο Αεροπόρο. Αφού τον τελευταίο καιρό τους καθημερινά τους γεμίζουμε με πίκρες, τουλάχιστον η υποδρομιακή μέρα να τους δίνουμε κάποια χαρά.